Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα, 25η Μαρτίου, χρόνια πολλά σε όλους, έχουμε καλεσμένο τον προπονητή του Εθνικού, τον Μουράτ Σεροπιάν. Coach, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, coach, προλάβατε και παίξατε μόνο δύο παιχνίδια έτσι μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Είχατε μία νίκη με το Φωστήρ εκτός έδρας και μία ήττα από την Ηλιούπολη. Βγήκε μία απόφαση για έναρξη των προπονήσεων, δεύτερη απόφαση για διακοπή των προπονήσεων και μία τρίτη απόφαση έναρξη των προπονήσεων και έναρξη του πρωταθλήματος 4 Απριλίου. Εμείς όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε να κρατήσουμε μία επαφή με τα παιδιά. Έχουμε μία ομάδα αρκετά νεανική. Όμως, κακά τα ψέματα, η απόσταση από το γήπεδο είναι μεγάλη υπόθεση. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Τα παιδιά προσπαθούν όλο αυτό το διάστημα που τώρα κάνουμε προπόνηση που έχουμε επανέλθει. Όμως, ένα σημαντικό κομμάτι είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ισονομία. Κάποιες ομάδες έχουν το γήπεδο, τους κάνουν προπόνηση, δεν σταματήσανε σχεδόν καθόλου. Και κάποιες άλλες ομάδες όπως εμείς δεν καταφέραμε ποτέ. Δεν μας διευκολύνει κανένας, ούτε ο Δήμος, ούτε οι αρχές του Πειραιά, τίποτα. Και είναι ένα μεγάλο παράπονο αυτό. Αντίθετα, θα έλεγα ότι έχουμε εχθρική συμπεριφορά. Δεν μας δίνουν αποδυτήρια, μας αφήνουν 70 λεπτά μόνο να κάνουν προπόνηση. Τα παιδιά μέσα στο κρύο, στην βροχή, κρυώνουν, αρρωσταίνουν παίκτες. Coach, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο Εθνικός είναι ένα ιστορικό σωματείο. Δεν το υπολογίζει κανένας. Δυστυχώς, έχουμε όλο τον κόσμο απέναντί μας. Θα έλεγα εγώ κάποιες φορές όλο τον Πειραιά απέναντί μας. Για ποιο λόγο? Αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Αυτό που βλέπω είναι το αποτέλεσμα, ότι δεν μας διευκολύνει κανένας. Από εκεί και πέρα κάνουμε τον αγώνα μας. Τα παιδιά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, προσπαθούν και πιστεύουμε ότι με την έναρξη του πρωταθλήματος θα συνεχίσουμε εκεί που σταματήσαμε. Θα κάνουμε το καλύτερο, τηρουμένων των αναλογιών, σύμφωνα με αυτό που έχουμε σαν ρόστερ και σαν αξία ποδοσφαιρική. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα πούμε στο γήπεδο. Είναι ικανό το χρονικό διάστημα μέχρι 4 Απριλίου να προετοιμαστεί κάποια ομάδα? Το χρονικό διάστημα είναι αστείο, διότι 5 μήνες απραξίας είναι τεράστιο, τεράστιο χρονικό διάστημα. Ευτυχώς εμείς έχουμε μικρά παιδιά και μπορούμε να τα απεξέλθουμε λίγο καλύτερα. Αλλά το πραγματικό γεγονός είναι ότι οι ομάδες θα παρουσιαστούν αγνώριστες. Νομίζω στο γενικό σύνολο θα είναι μεγάλη υπερπροσπάθεια από όλους. Και σίγουρα θα απέχουν πολύ από την πραγματικότητα όλες οι ομάδες. Μουράτ, είναι ένα πρωτάθλημα ενός γύρου. Ουσιαστικά θα ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. Με βάση το πρόγραμμα, τα εναπομείνατα παιχνίδια για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου που έχετε, ποιος θα είναι ο στόχος του Εθνικού? Εμάς ο στόχος είναι η γρήγορη παραμονή. Έχουμε 4 παιχνίδια μέσα στο γήπεδό μας. Απαγορεύεται να χάσουμε, να κάνουμε ήττα στο γήπεδό μας. Και από εκεί και πέρα, εκτός έδρας, ό,τι μαζέψουμε. Βγάλαμε δύο δύσκολα παιχνίδια με Ηλιούπολη και Φωστήρα, που θα είναι από τους πρωταγωνιστές και από τις πρωτοπόρες ομάδες σίγουρα στο πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει το ρεπό μας και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να κρατηθούμε όσο δυνατόν ψηλότερα και όσο πιο νωρίς γίνεται. Ουσιαστικά με την επανάληψη του πρωταθλήματος ξεκινάτε με ένα ντέρμπι. Πάλι δύσκολο παιχνίδι. Με την προοδευτική. Ντέρμπι, προοδευτική, εκτός έδρας. Δύσκολο παιχνίδι πάρα πολύ. Αλλά σας λέω ότι είμαστε αναγκασμένοι σε όλα τα παιχνίδια να τα παίζουμε σαν τελικούς. Για να μπορέσουμε να κρατηθούμε όσο πιο ψηλά γίνεται νωρίς. Μην μας πιάσει πάλι το περσινό και βρεθούμε στις τελευταίες θέσεις να παλεύουμε με θεούς και δαίμονες. Την άποψή σου, coach, και για τον όμιλο. Ένας όμιλος δύσκολος με πολλά είναι ιστορικά σωματεία, με ομάδες που έχουν παραστάσεις και από Α' Εθνική, Super League. Πολύ ανταγωνιστικές ομάδες, με ομάδες που είναι εύρωστες οικονομικά, με ομάδες που έχουν γήπεδο, που έχουν κόσμο, που έχουν ιστορία. Ομάδες που είναι οργανωμένες, που λειτουργούν πραγματικά σαν ομάδες. Τεράστια δυσκολία. Τεράστια. Οι προπονήσεις είναι καθημερινές. Οι προπονήσεις είναι καθημερινές, σας είπα όμως με πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν μας δίνουν χρονική διάρκεια, μας αφήνουν μόνο 70 λεπτά. 70 λεπτά μόνο? Μας βγάζουν έξω από το γήπεδο. Για ομάδα γάμα εθνικής. Ώσπου να μιλήσεις, ώσπου να πεις, ώσπου να κάνεις, πάει πέρα η προπονήση. Δυστυχώς δεν μας ακούει κανείς. Δυστυχώς. Ενώ άλλες ομάδες τα έχουν όλα στην εντελή. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή σου, coach? Όχι, έχουμε κάποια προβλήματα. Κάποια παιδιά που έχουν πάει στο. Κάνουν το στρατιωτικό τους. Κάποια παιδιά που είναι από τραυματισμό. Δόξα τω Θεώ δεν έχουμε κορονοϊό.
Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ακολουθούμε το πρωτόκολλο, κάνουμε τα τεστ και έχουμε κρατηθεί μακριά από αυτό. Γίναν κάποιες προσθήκες. Προσθήκες έχουμε πάρει 2-3 παιδιά. Στα πλάνα σας είναι να ενισχυθεί επιπλέον η ομάδα. Ψάχνουμε ακόμα να πάρουμε 2-3 παιδιά ακόμα όπως είπα. Σε ποιες θέσεις? Ένα παιδί στο κέντρο, έναν ακραίο και έναν επιθετικό. Πώς είναι η συνεργασία σου με, με τη διοίκηση, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις, coach? Με τη διοίκηση η συνεργασία είναι άριστη. Το θέμα είναι ότι δεν έχει δυνατότητες η διοίκηση. Δηλαδή παλεύει ο πρόεδρος μόνος του, τον έχουν εγκαταλείψει οι πάντες και τα πάντα. Ένας άνθρωπος μόνος του να προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι το κάνει το έργο πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει σε αυτό. Ο πρόεδρος είναι ήρωας, αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια πάση θυσία. Πάντως αυτό που μου αναφέρατε δεν το έχω ξανακούσει. Για 70 μόνο λεπτά προπόνηση, ομάδα γάμα εθνικής και ο εθνικός. Απίστευτο. Κότς, τι να περιμένουμε από τον εθνικό με την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Ο εθνικός θα συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικός, να παλεύει όλα τα παιχνίδια, να βλέπει όλους τους αντιπάλους στα μάτια και από εκεί και πέρα να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία. Και τι υπόσχεται ο κότς του εθνικού, ο Μουράτ Σεροπιάν, στους φιλάθλους του εθνικού? Τα παιδιά, εμείς, το team, όλοι όσοι είμαστε κοντά στην ομάδα, θα δίνουμε το καλύτερο μας αυτό σε κάθε παιχνίδι. Κότς, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εσύ που είσαι μαθημένος να κάνεις κάθε μέρα την προπόνηση, να είσαι στο γήπεδο, πώς ήταν για σένα? Είναι μαρτύριο. Νομίζω ότι η ζωή μας είναι συνυφασμένη με το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω ότι γι' αυτό και ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Δηλαδή η ανάγκη μας να είμαστε στο ποδόσφαιρο μας κάνει να ξεπερνάμε όλα αυτά τα προβλήματα. Κλείνοντας το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του προπονητή του εθνικού Μουράτ Σεροπιάν, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, τι θα ήθελες σε coach να τους πεις? Εγώ νομίζω ότι πρέπει όλοι να δούμε το καλό του ποδοσφαίρου, πρέπει όλοι να συνεργαζόμαστε, να έχουμε αρμονικές σχέσεις μεταξύ μας, να βοηθάμε ένας τον άλλον, να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και όχι με όλα τα τριγύρω, τα παρασκήνια κτλ. Και να κάνουμε όσο καλύτερα ο καθένας από μέρος τη δουλειά του. Κότς, σε ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία στον εθνικό και μακάρι να λυθεί το θέμα αυτό με το γεπαιδικό που μου αναφέρατε. Ευχαριστώ.